Αυτή εδώ είναι ανατομία ενός φόνου. Βλέπω μια γκόμενα να βγάζει τη γούνα και να γλεντάμε λιγούρια στα πιο ξεφτύλα ελληνάδικα. Τρίζουν τα κόκαλα του πάπου της του Γιάννη που του δάραν το πετσί πριν πεθάνει στα βούνα ράδικα. Μα πως τα θάψαν όλα και πως τα ξεχάσαμε όλα. Η ιστορία είναι λύθη και η λύθη είναι καριόλα σαν τη Νίκη. Που η ταξική συνείδησή της είναι ένα τίποτα μπροστά στο ξυρισμένο μουνί της. Ο αδελφός της είναι ξυρισμένος πατριώτης. Το γουστάρουνε ο περιφερειάρχης και ο δεσπότης. Είναι ντουλάπα και εργάζεται ως πόρτα. Στο μαγαζί αυτού νου που έχει την πρέζα και την κόκα. Σηκώνει βάρη και τρέχει για την πατρίδα. Χτύπησε ένα Πακιστάνο χωρίς ελπίδα. Χτύπησε τα δού του Χόλιγου το Λεωνίδα. Από το Σβέρκο μέχρι την Κολοτρυπίδα. Η νίκη όπως μπορείτε όλοι να δείτε από το Φουγκού. Τα σπάει στην παραλία στη Σαλονίκη. Κι αλλού ρίχνει νουδού και δεν την νοιάζει και πολύ πολιτική. Μ' αυτά ασχολούνται οι μεγάλοι και εκείνοι αισθάνεται μικροί. Συχαίνεται να την πλησιάζουν άλλο δαπεί. Γιατί είναι βρωμιάριδες και εκείνοι καθαροί. Συμπαθεί μόνο τους μαύρους με τεράστια ψωλή. Που τους παίρνει και μετά δικαιολογεί το τι είχε πιει. Μόνο μη το μάθει ο πλούσιος γκόμενός της. Ο φτωχός το πνεύμα τη αδελφός της. Έχει αδελφούλα μια τσούλα Ελληνοπούλα. Και στη σακούλα αναβολικά για πουλα. Έχει τα προβλήματά του και πάλι θα τα ξεσπάσει. Στην κοπέλα του που είναι ανή μπορεί να αντιδράσει. Είναι θύμα λανθάνοντος ανδρισμού. Απαρσενικό πριν από τη φάση εξανθρωπισμού. Αυτή εδώ είναι ανατομία ενός φόνου. Χωρίς ξεκάθαρο ρόλο θυμάτωση και δολοφόνου. Νικής ο δρόμος ή ο θάνατος του τρόμου. Αυτή εδώ είναι ανατομία ενός φόνου. Αυτή εδώ είναι ανατομία ενός φόνου. Χωρίς ξεκάθαρο ρόλο θυμάτωση και δολοφόνου. Νικής ο δρόμος ή ο θάνατος του δρόμου. Αυτή εδώ είναι ανατομία ενός φόνου. Ήρθα παλά μέρη-μέρη ως τα μέρη τα δικά μας. Υποτίκη δαιμονία και την αγωνία της μάνας. Που παράτησε τον άντρα της μια νύχτα Αυγούστο μήνα. Κι ήθελε να γλιτώσει από το ξύλο και από την Αθήνα. Μα τον ίδιο σταυρό κουβαλά στην πλάτη πλέον η κόρη της. Την τρώνει ανασφάλειες και της τρώει απ' τα γόρη της. Λόγω έλλειψης αγάπης, παιδείας και κουλτούρας. Πυρογιάννης ρόλο εραστή και πατρικής φιγούρας. Πέντε χρόνια μαζί και δύο χρόνια κακός μαζί της. Να βγάζει όλα τα κόμπλεξ του επάνω στο κορμί της. Κάθε φορά που χώριζαν στη μάνα της γυρνούσε. Κάθε φορά που έβγαινε την παρακολουθούσε. Που πήγαινε τι έκανε και όποιον να της μιλούσε. Τον τραμπούκιζε πρώτα μετέπειτα τον απειλούσε. Δεν ήτανε ζωή αυτή παράνοια που ζούσε. Δεν ήτανε ζωή αυτή παράνοια που ζούσε. Κρατούσε το αυγό του φιδιού μες στην αγκαλιά της. Εκολάφθηκε και τώρα της τρώει τα σώθηκά της. Μα ποτέ δεν είναι αργά για μια γρήγορη λύση. Δεν θα πεθάνει μόνος του, πρέπει να τον τσακίσει. Παίρνει το όπλο που στο κομωδίνο έχει αφήσει. Το γεμίζει, απασφαλίζει, περιμένει να γυρίσει. Η καρδιά της πάει όσο η πόρτα ξεκλειδώνει. Τώρα μέσα στο σαλόνι είναι οι δυο τους κι είναι μόνοι. Στον ίδιο χώρο δύο εν δυνάμει δολοφόνοι. Και σε θέλω να μου πεις η ιστορία πώς τελειώνει. Εσύ που τώρα ακούς έχεις όλη την ευθύνη. Να μου πεις τι έγινε ή τι ήθελες να έχει γίνει. Του ρίχνει και τελειώνει, η λυγίζει, τη αρπάζει το όπλο και τη σκοτώνει. Κι όντα άμυνα έχει ελαφρυντικά και τη γλιτώνει. Πες μου πώς τελειώνει.